Ύπνε που παίρνεις τα παιδιά, έλα πάρε και τούτο. Μικρό μικρό σου το δώσα, μεγάλο φέρε μου το. Εδώ είμαστε. Κοιμήθηκε. Αύριο τι θα κάνεις? Δεν ξέρω. Τη στολή. Θες μένεις εσύ με το μωρό και κάνω εγώ το πιγκουίνο. Τι λες ρε? Χθες όλο το βράδυ τι μας έλεγες? Τι έλεγα? Ότι σου έχει κολλήσει μουσική στο κρανίο, αυτό έλεγες. Γι' αυτό ακριβώς παιδί μου, μελέτη θέλω να κάνω. Τι είναι μωρό, σιγά το πράγμα. Την Google είδες πως τη φτιάξανε? Πώς? Μπες στο site να δεις. Άλλο είναι το θέμα μας τώρα. Ποιο είναι το θέμα μας τώρα, ρε φίλε? Ότι αγοράκι μου, εσύ θες να πας να κάνεις τον πιγκουίνο για χαβαλέ, ενώ εγώ για επιστημονική μελέτη. Σιγά την επιστήμη, ρε επιστήμονα, να πούμε. Άραξτε, ρε, και δύο προσφέρθηκα να βοηθήσετε. Ναι, αλλά αυτός έχει μικρότερη αδερφή. Ξέρει τι χρειάζεται ένα μωρό. Εντάξει, έξω από το σούπερ μάρκετ θα είστε. Ό,τι χρειαστείτε, μπαίνετε και φωνάζετε την Ελένη. Εδώ τρία. Πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί. Εγώ. Τι εγώ, ρε, τι εγώ, από πότε το χαρτάκι κυνηγάει την πέτρα? Μπες στο site του Google να δεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Αληθινό είναι έτσι. Μην ανησυχείς, ρε. Γενικά πετυχαίνουν πολύ καλές τιμές. Δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω από 30 χιλιάρικα για παιδάκι κομπλέ. Ποτέ. Συγγνώμη, κάνω σαν ευρόσπαστο, αλλά συγγνώμη. Όχι, ρε, εντάξει. Κι εγώ, αν είχαν αυτοί το δικό μου παιδί, 10 φορές χειρότερα από σένα θα ήμουν. Χαλάρωση, πλάκα σου κάνω. Αναπνέει. Εσύ. Εσύ αναπνέεις. Τι λες τώρα, ρε. Αν αναπνέεις, γιατί δεν τον μυρίζεις? Ωρε, φίλε. Απ' το μωρό είναι. Έλα, τόσο μικρό και βγάζεις τέτοια βρώμα. Κοίτα να δεις. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί με βοηθάς? Δεν θες. Να με λυπούνται? Ναι, δεν θέλω. Δεν σε λυπάμαι. Έχω σκοπό να σου ζητήσω αντάλλαγμα. Μπορείς να έρθεις. Μυρίζει πολύ άσχημα. Ξέρεις, έκανε πριν... και μετά βάλει τα κλάματα. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πάω.
παγωτάκι. Για τα παιδιά είναι το παγωτό. Ρε φίλε, γι' αυτό παιδάκι δεν είναι. Μανούλα, δεν το γέννησε. Παγωτάκι να κεράσουμε. Αχα. Λοιπόν, έχουμε φράουλα, σοκολάτα και φιστίκι. Λίγη σοκολάτα και λίγο φιστίκι. Μάλιστα. Και την προσφορά μας, ξέρεις. Με δύο παγωτάκια παίρνεις δώρο μια κούκλα πιγκουίνο σε φυσικό μέγεθος. Πλάκα κάνεις. Ευχαριστώ. Να περάσεις, ε. Να σου πω, το απόγευμα φέρε την Ελένη από την πλατεία. Γιατί? Κάτι σκεφτήκαμε, το Σπάικ. Πόσο 24, είστε 25. Εγώ ναι. Αυτή τουλάχιστον 10 χρόνια μικρότερη. Και ο μπαμπάς μας τόσο είναι. Συμφοιτητές είμαστε. Έχετε κρατήσει επαφή? Δεν είναι εύκολο. Αυτό τον καιρό είναι σε μια επαρχία μαζί με κάτι άλλους και προσπαθούν να πιέσουν για να σταματήσουν τα ναρκοπαίδια. Τα έχουν βάλει με όλους και με όλα. Έχει ένα δορυφορικό τηλέφωνο και με παίρνει που και που για να μου πει ότι είναι ζωντανός. Για να μαθαίνει και τα νέα της μικρής. Δεν το ξέρει. Δεν το έχω πει. Έμαθα για το παιδί αφού εκείνος είχε φύγει. Μετά. Μετά γιατί δεν το είπες? Δεν ήξερα αν θα το κρατήσω. Έτσι κι αλλιώς, μόλις τελείωνα τις σπουδές μου, είχα φανταστεί τον εαυτό μου δικηγόρο, όχι μαμά. Αλλά μετά, είδα στον υπέρηχο την καρδιά της και τα σχέδια άλλαξαν. Κοίτα, αυτός κάνει πάντα αυτό που θέλει να κάνει. Δεν ήθελα να του χαλάσω τα σχέδια. Εκβιασμός δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι καθόλου. Καθόλου δίκαιο δεν είναι. Τα παιδιά πρέπει να είναι με τους γονείς τους. Τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει γνωρίσει τον πατέρα της. Έλα ρε. Δεν είναι κόρη σου. Τι λέει? Δεν βλέπετε συχνά αγαπητικός και βγήκε το παιδί κατράμι. Τι έγινε ρε? Αρκετές μάπες δεν έχετε φάει? Έχει κάτι κοπρόσκυλα στα σκουπίδια. Αφού μαζεύετε μπάσταρδα πάτε και από εκεί. Σ' αγαπάει η μάνα σου, ρε. Δεν το σκέφτεσαι. Σ' αγαπάει. Γι' αυτό κλαίει τις νύχτες. Εσένα σκέφτεται και κλαίει. Μια προτίμηση, τίποτα. Λοιπόν, κύριε, αν δεν απομακρυνθείτε αυτή τη στιγμή, θα σας σκοπάνισω τόσο δυνατά σαν νεφρά που θα κατουρίσετε το μυελό των οστών σας. Συνοηθήκαμε. Έλα, φεύγουμε τώρα. Πάμε. Πάμε. Δεν τους είπες, ρε. Η Ελένη που πήγε? Τι έγινε, ρε, πλακωθήκατε? Σε διακοπτώ.